Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Νίκος Μαϊτός. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, κυρία Μαϊτός. Κύριε Μαϊτέ, είσαστε ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επικεφαλής παρατάξεων βεβαίως, για επικεφαλής παρατάξεων μιλώ, εσείς και ο κύριος Βασίλης Βρούτσης από τους Πολίτες για τα Νησιά μας, που συμμετείχατε στην Επιτροπή η οποία συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στελέχη του Υπουργείου εκεί γύρω στις γιορτές των Χριστουγέννων για το θέμα του ΚΕΓΕ Νάξου. Βεβαίως είχε προηγηθεί, θα έλεγε κανείς, ένα ζήτημα με την αναβολή ενός του πρώτου, αν θέλετε, ραντεβού, γιατί δεν μπόρεσαν οι εκπρόσωποι από το Σαγκρί να βρεθούν στην Αθήνα λόγω συνθήκων μεταφοράς. Υπήρξε εκεί μια διάσταση, τελικώς ο Δήμαρχος πήγε και επισκέφθηκε τον Υπουργό μόνος του, αλλά δεν είχε κάποια ουσιαστική κουβέντα από ό,τι έχουμε καταλάβει μαζί του. Έτσι μας είπε και ο κύριος Μανιός, ο οποίος βέβαια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι είπαν. Τώρα το θέμα έχει να κάνει με το εξής, ότι ήδη έχει σταλεί αυτό το έγγραφο στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με το οποίο άμεσα πλέον και με σαφήνεια λέγεται ότι δίνονται κάποια περιθώρια, 2-6 μήνα στην ουσία, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες όσον αφορά το ΚΕΓΕ που πρέπει να στηθεί στο Σαγκρί. Θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σας, γιατί δεν έχει νόημα πάλι να λέμε ότι καθυστερεί ο Δήμαρχος, δεν το κάνει. Δεν έχει νόημα αυτό. Η εκτίμησή σας ποια είναι, πώς πιστεύετε ότι θα δρομολογηθεί όλο αυτό? Τι εννοείτε πώς θα δρομολογηθεί, με ποια έννοια? Πιστεύετε, ελπίζετε ότι θα προχωρήσει? Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Είμαι απεσιόδοξος προς αυτό το κομμάτι, κυρία. Μάλιστα. Μαύρο, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Μακάρι να κάνω λάθος και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ναι, να ρωτήσω όμως και εσάς ό,τι ρώτησα και τον κύριο Σκορδιαλό. Έχει κάποιο λόγο ο οποιοσδήποτε δήμαρχος διοικεί να μην θέλει να γίνει ένα κέντρο γεωργικής εκπαίδευσης στο νησί του και δει στην Άξο? Είναι σωστό το ερώτημά σας, κυρία Μαύρο. Είναι πολύ σωστό. Ναι. Αλλά δείτε την πορεία της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής από την αρχή της θητείας έως σήμερα. Ποια έργα έχουν προχωρήσει απάνω στο νησί? Έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από άλλες παλαιότερες διοικήσεις του Δήμου και που ήμασταν υποχρεωμένοι, αλλιώς το κλείναμε, το πω λίγο απλά, το μαγαζί, να τα ολοκληρώσουμε, διότι υπήρχαν έως και ποινικές ευθύνες. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πούμε τώρα στις λεπτομέρειες του έργου Χιτά. Τα είπε και ο τέος νομάρχης ο Μπάιλας την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, με την ευκαιρία των εγκαινίων. Είναι το μοναδικό έργο στην ουσία το οποίο προχώρησε και τελείωσε, όπως τελείωσε και αν τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε να μην πούμε στις λεπτομέρειες. Ναι. Γιατί όχι με το μαχαίρι, με το πιστόλι στον κρόταφο, στο συγκεκριμένο έργο. Ναι. Και αν υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία δεν θα το προχωρούσε, σήμερα οι περισσότεροι θα ήταν στη φυλακή. Ποιο άλλο έργο μεγάλο τα τελευταία χρόνια, το οποίο ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε, προχώρησε κτλ. Κανένα έργο. Γιατί δεν υπάρχει η βούληση, η λογική, η αναπτυξιακή που βάζουμε συνέχεια στα δημοτικά συμβούλια, στους προϋπολογισμούς, που θα το ξαναβάλουμε όταν θα έρθει με το καλό. Ο προϋπολογισμός, ναι. Έτσι, ναι. Ποιο έργο? Εδώ προχωράνε μικρά πράγματα καθημερινότητας που αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, διότι υπάρχει η λογική της ψηφοθυρίας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά τα έχετε καταγγείλει και πολύ νωρίς και βλέπω ότι συνεχίζετε να τα καταγγέλλετε. Πέστε μου εσείς ένα έργο πνοής απάνω στο νησί, σημαντικό, το οποίο δεν είχε χρηματοδότηση από κάπου αλλού, δεν ήμασταν αναγκασμένοι μέσω κάποιου άλλου φορέα να το κάνουμε, δεν ήμασταν με το πιστόλι στον κρόταφο, δεν χρηματοδοτούνταν από την περιφέρεια, από το Πέμπνο του Αιγαίου, από ΕΣΠΑ, να έχει έρθει από κάπου αλλού δηλαδή και να προχώρησε πάνω στο νησί. Εάν μου βρείτε ένα, τότε εγώ θα συμφωνήσω μαζί με τον οποιοδήποτε θέλει να βρει αιτίες άλλου είδους
άλλου είδους από αυτές που κατά την άποψή μου και τη γνώμη μου. Ωραία. Να πω λοιπόν το εξής, κύριε Μαϊτέ, να πω εγώ τη λέξη. Δηλαδή, μας αφήνεται να κατανοήσουμε ότι έχει να κάνει ίσως και για τη μη δυνατότητα, για ανικανότητα δηλαδή της συγκεκριμένης δημοτικής πλειοψηφίας, να προχωρήσει έργα και να τα ξεκινήσει από την αρχή και να τα ολοκληρώσει. Το ένα κομμάτι είναι η πολιτική βούληση. Πρωτίστως θεωρώ ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί όμως, στο δεύτερο για ποιο λόγο. Γιατί δεν φέρνει ψήφους, κυρία Μαύρου, πόσο πιο απλά το πω. Δεν φέρνει ψήφους συγκεκριμένους. Ναι. Έτσι δεν είναι δρόμος που πάει στη δικιά μου την ιδιοκτησία, στρώσιμο ή το οτιδήποτε άλλο, που πάει στο χωράφι μου, στο σπίτι μου, στο εξωγικό μου κτλ. Το οποίο αύριο μεθαύριο μπορώ να το εξαρτηρώσω μέσα από μια ψηφοφορία στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι ένα έργο που είναι, παραδείγματος χάρη, όπως είναι Χιτά, όπως είναι αν θα γινόταν μια δουλειά για το λιμάνι κτλ. Η οποία θα ήταν για ένα γενικότερο, ας το πούμε, συμφέρον του νησιού. Πετε μου εσείς ένα έργο, είναι πλέον, έχουν κλείσει 6 χρόνια στη δημοτική. Με βρίσκεται απροετοίμαστη, αλήθεια είναι. Να μου τα πείτε αύριο. Πόσα είναι από αυτά τα έργα γενικότερου συμφέροντος που αφορούν τις ευρύτερες, τις μεγάλες μάζες του κόσμου κάτω στην άξο, το οποίο έχει προχωρήσει εδώ και 6 χρόνια. Έχει ενταχθεί και έχει υλοποιηθεί τα 6 χρόνια. Ένα έργο που δεν είχαμε, είτε χρηματοδοτήσεις που μας κυνηγούσαν από πίσω που είχαν έρθει από άλλους και από άλλους φορείς, περιφέρειες, ΕΣΠΑ κτλ. Κτλ. Είτε τύπου Χιτά με το που πιστεύει το κόλταφο, τελειώστε το, διότι αλλιώς φυλακή θα πάτε. Πιστεύετε ειλικρινά ότι η Νάξος θα χάσει αυτό το κέντρο γεωργικής εκπαίδευσης? Θα προσπαθήσουμε, θέλω να πω μόνο αυτό, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, να προσπαθούμε όλοι μας. Με ό,τι δυνάμεις έχει ο καθένας και ό,τι μπορεί να κινητοποιήσει ο καθένας να μην χαθεί. Πώς θα το προσπαθήσετε όταν η πλειοψηφία δεν το προχωρεί και είναι εκείνη? Γιατί ένα λεπτό, κύριε Μαϊτέ, να το πούμε και αυτό. Η πλειοψηφία έχει να κάνει με το εξής, το πιο σημαντικό. Όταν παίρνονται αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλη μαζί η μειοψηφία να λέει το αντίθετο και η πλειοψηφία διαφωνεί, θα περάσει της πλειοψηφίας, γιατί αυτή έχει τις περισσότερες ψήφους. Δεν θέλω, φυσικά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η πίεση. Μπορεί να υπάρξει μάλλον και η οργανωμένη πίεση του κόσμου πλέον. Mm-hmm. Εντάξει, είχε δίκιο σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του Αγκρίου λίγο προηγούμενα, όταν είπε ότι πρέπει να, ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ναι, επιτέλους όλος ο αγροτικός κόσμος της Νάξου. Mm-hmm. Και έχει δίκιο αυτόματα. Έτσι, και από την άλλη μεριά υπάρχει η πλευρά του Δήμου που εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Αλλά θα πιέσουμε και από τη μεριά της πολιτείας για να μην φτάσουμε σε ακραίες λύσεις και από την πλευρά της. Είμαστε υποχρεωμένοι, ο αγώνας δεν είναι αντιμέτωπος. Αφού έχουμε μια δημοτική αρχή που είναι προσανατολισμένη εκεί, που είμαστε καταδικασμένοι για 2 χρόνια ακόμα και κάτι, 2,5 χρόνια ακόμα, να τους να έχουμε τις επιλογές τους σε πρώτο πλάνο, τι να κάνουμε, θα πρέπει να δώσουμε ένα αντιμέτωπο αγώνα, παίρνοντας εμείς την πρωτοβουλία, όλοι οι άλλοι φορείς, και δεν εννοώ μόνο η Μίζωνος ή η Ελλάσσον αντιπολίτευση, όλοι οι φορείς της Νάξου που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, να απευθυνθούμε και προς το Υπουργείο και να το πούμε, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, περίμενε λίγο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Μάλιστα, με αυτή την έννοια όμως το περίμενε λίγο, επειδή έχει συμβεί αρκετά χρόνια πριν, έτσι. Βεβαίως το Υπουργείο μπορεί και να περιμένει. Την εντύπωση ότι η βούληση της συνολικά της αντιπολίτευσης σήμερα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η βούληση της κοινωνίας και προς αυτό όπως και σε άλλα πράγματα είναι δεδομένη. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι η αυριανή Δημοτική Αρχή, η οποία θα προέλθει μετά από τις επόμενες εκλογές, θα έχει το ηθικό δικαίωμα ούτε καν να σκεφτεί ένα δευτερόλεπτο μήπως και δεν. Ναι. Θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα υλοποιήσει και θα ξεκινήσει πάνω στο νησί. Μάλιστα. Πήγαμε αρκετά χρόνια μπροστά τώρα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαϊτέ, να ρωτήσω το εξής. Εγώ σας λέω... περνάει, κυρία. Ναι, ένα λεπτό. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εσείς λέτε θα ζητήσουμε μία επίοικια χρόνου για το χρόνο από το Υπουργείο. Εγώ το δέχομαι ότι θα το δώσει. Ζητώ συγγνώμη. Το έχει δώσει άλλωστε πολλά χρόνια πριν αυτό το περιθώριο. Το θέμα είναι, δίνει το χρόνο. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα είναι γνωστό.
θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες, να πάσα ώρα και στιγμή πλέον θα υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες. Ναι, γιατί δεν ξεκινούν τώρα, αυτό λέω. Εδώ, γιατί δεν ξεκινούν κύριε Μαϊτέ, αυτό λέω. Τι θα αλλάξει δηλαδή με την παράταση, θα αλλάξει. Ένα λεπτό. Εδώ δεν προχωράνε το πιο απλό πράγμα που είναι οι μελέτες. Αυτό λέω. Αυτό έτσι, λέω. Δεν προχωράνε. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο λοιπόν, μια δημοτική αρχή η οποία θα προέρθει αύριο και έχοντας την πίστοση του χρόνου, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να προχωρήσει τις μελέτες και μέσα σε αυτό το διάστημα παράλληλα να ψάχνει να βρει πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει. Και αν δεν βρει, να ξεκινήσει από μόνη της σιγά σιγά να υλοποιεί το έργο. Μάλιστα. Εντάξει, πάμε βέβαια πάλι σε ένα μακρό σκελές χρονοδιάγραμμα. Τι να κάνουμε, κυρία Μαύρο, υπάρχει άλλη λύση? Ναι, όχι, το λέω επειδή πιέζει και το Υπουργείο, έτσι. Φυσικά και πιέζει, το καταλαβαίνω την πίεση του Υπουργείου, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι ενώ καταρχήν ο αγώνας όλων μας έπρεπε να είναι μονοσήματος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Προς τη Δημοτική Αρχή της Μάξου και των Δημοτικών Κλάδων, έπρεπε να είναι μονοσήματος. Κοιτάξτε. Είναι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τις αναγκαιότητες του τόπου, ναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να είναι στραμμένη η προσοχή σου και σε κάτι άλλο ως εναλλακτική λύση. Μάλιστα. Τι να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να πούμε δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ας καθεί το έργο. Ξέρετε ποιο είναι το μείον του Έλληνα. Ο Έλληνας αν δεν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δεν κινητοποιείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεσηκωθούν, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι αγρότες της Νάξου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το κέντρο για τους ίδιους πρώτα απ' όλα. Είναι οι συνθήκες της εποχής, κυρία Μαύρου. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι αν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, βλέπω μεγάλη κινητοποίηση από τον αγροτικό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν δει τι έγινε φέτος και με τους αγρότες και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Ναι. Δεν δει τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Αθήνα. Έτσι, δεδομένης της κρίσης και των διαφόρων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και αυτής της γενικής απογοήτευσής του, λίγο πολύ κάτι έχει μείνει στον καναπέ του. Είναι δύσκολα να ξανασηκωθεί και να διεκδικήσει κάτι το οποίο είναι δίκαιο και αναγκαίο για τον τόπο του. Το κατανοώ αυτό. Από την άλλη μεριά, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε την ευθύνη να έχουμε το θέμα στην επικαιρότητα και να προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο για το συμφέρον το δικό του εν τέλει. Εμείς θα το κάνουμε. Έχουμε την υποχρέωση και θα το κάνουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι παρόλο που είχαμε αργά, θα έλεγε κανείς, κάποιες ανακοινώσεις για τα δρόμενα της Αποκριάς. Έχουμε το τριήμερο της Αποκριάς και την καθαρά Δευτέρα βεβαίως που θα γιορταστεί στα χωριά μας κυρίως, Φιλότη, Κόρονο κλπ. Για πείτε μας λίγο όσον αφορά τις δράσεις που γίνονται. Θα ήθελα τη γνώμη της αντιπολίτευσης. Εντάξει, σχεδιασμένα πράγματα στο πόδι και την τελευταία στιγμή, κυρία Μαύρου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, παρακολουθείτε τα κοινά χρόνια και αυτά μεταξύ των οποίων είναι και τα δρόμενα των Απόκριων, ότι άμα δεν υπάρξει μία οργάνωση από τα πριν, ένας προγραμματισμός, ένας σαφής κυρίως στόχος, όλα αυτά γίνονται και να γίνονται και εν πάση περιπτώσει δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Τις αισθάσεις μου για πολλά πράγματα από αυτά τις έχω καταθέσει εδώ και πολλά χρόνια και μέσα από αρθρογραφία στον τοπικό τύπο. Ναι. Εν τέλει, μας ενδιαφέρει, κάνουμε απόκριση ή διοργανώνουμε κάτι με ποιο σκοπό. Μας ενδιαφέρει απλώς να περάσουμε κάποιες ώρες καλά οι κάτοικοι, ας πούμε, του κάθε νησιού από τα πέντε και κυρίως της Νάξου που είναι το μεγαλύτερο κτλ. Έχουμε έναν άλλο στόχο τον οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε μέσα από τις δράσεις μας στις απόκριες. Τι απ' όλα κάνουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια ερώτηση και ένα ερώτημα και μια απάντηση που να μπορεί να πει κάποιος να πει ναι, θέλουμε τις απόκριες αυτό. Εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ το οτιδήποτε. Θέλουμε να περάσουμε να δούμε καλά εμείς στο νησί μας και να δεν διαβαίνει τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι. Ή θέλουμε να προβάλλουμε την Άξο αυτή η προσπάθεια, παραδείγματος χάρη, που γινόταν παλιά, ναι, στην Άξο, που βλέπουμε να παραλαμβάνει σε πολλά νησιά που τα σκύπτρα κατάει η Σύρο σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια ανασωπήρωση της οικονομίας μέσα στο καταχύμωνο, μέσα από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Στην Άξο τι εξυπηρετείτε με αυτό που προγραμματίζετε σήμερα? Εντάξει, είναι και το να περάσει καλά ο κόσμος, κύριε Μαϊτέ. Είναι και το να περάσει. Με συγχωρείτε πολύ. Πρωτίστως είναι αυτό. Ναι, ναι. Πρωτίστως είναι αυτό. Και εκεί πια πάνε να δεις το τι εκδηλώσεις διοργανώνεις. Εσείς... Πρόσεξε, εσείς σαν Δήμος,
Όχι τι οργανώνει ο κάθε σύλλογος του κολληγίου, ναι, ο κάθε τοπικός φορέας ή κάθε τοπική κοινωνία με την οποιαδήποτε μορφή οργάνωσης, άτυπη ή τυπική μπορεί να έχει. Εσείς εννοείτε ποια εικόνα, δηλαδή, ποια εικόνα βγάζει. Το αν ζητούν κορδελάτη στο Κινίδαρο που πάνε κάθε χρόνο στα γύρω χωριά Εγκαρές, Μέλανες, ναι, και το αντίστροφο κτλ. Αυτό είναι μια οργάνωση τοπικής κοινωνίας, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Είναι ένα έθιμο μακρόχρονο το οποίο διατηρείται και συνεχίζει. Και καλά κάνει και διατηρείται. Και αυτό πρέπει να το τονώσουμε, θα το πω ίσως λίγο πιο κάτω. Από την άλλη μεριά, εσύ τι διοργανώνεις. Ξέρετε κάτι, θα πω κάτι, ίσως θα αναχωρήσω και μερικούς φίλους μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Είδα πάλι φέτος να διοργανώνεται κάποιο δρόμενο. Ναι, την Παρασκευή. Με τον Ποσειδόν, ναι, και την Αφιτρίτη, ναι. Έχω μια απλή. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνοθέτης, ούτε ο βαθύς γνώστης, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων. Απλώς έχω μια απορία. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτά τα δρόμενα που πραγματικά μπορεί να είναι αξιόλογα, δεν μπορώ να τα κρίνω εγώ. Αλλά τι σχέση έχουν με τις γιορτές της Απόκριας. Ναι. Και γιατί τα εντάσσουμε σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και δεν τα εντάσσουμε εφόσον είναι πραγματικά αξιόλογα και τα λοιπά, στην καλοκαιρινή μας δράση πραγματικά για να βγάλουμε και το νησί λίγο παραπέρα. Mm-hmm. Δηλαδή επειδή έχουμε ένδυα στο να διοργανώσουμε κάτι της προκοπής κάτω στο νησί μας της Απόκριας. Το οποίο είναι κυρίως, είναι εποχή γλεντιού, όπως ακριβώς το είπατε. Είμαστε ο μοναδικός τόπος, θα συνεχίσω να το λέω πολλά χρόνια από τα ραδιόφωνα, είμαστε ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Ελλάδα που και τις απόκριες έχουν δικό τους τοπικό λαϊκό πολιτισμό. Ένας πολιτισμός που δεν έχει γίνει ευτυχώς και θα το φωνάζω folklore, είναι πραγματικότητα, είναι κοινωνικό γεγονός, το δημιουργούν οι ίδιες οι κοινωνίες, τα παιδιά, οι νέοι, νεολαία, πιο μεγάλοι κτλ. Στα χωριά, δείτε τι γινόταν στα Χερσανή τόσα χρόνια, φέτος λόγω ειδικών συνθήκων κάτι δεν κάνουν. Στην Απίραθο, στο Φιλότη, στο Κινίδαρο, στο Γρινάδο, στις Εγκαρές, στο αυτό κτλ. Κατανοητό. Δείτε πόσα πράγματα. Ένα στην κυριολεξία. Κύριε Μαϊτέ, κατανοητή. Λοιπόν, και αντί να πιάσουμε, να τονώσουμε αυτά τα πράγματα. Να τονώσουμε αυτά τα πράγματα. Να τα βγάλουμε προς τα έξω. Να τα οργανώσουμε. Να είναι πραγματικά να αφήσουμε τον κόσμο και να διασκεδάσει και εμείς πάμε να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα που δεν είναι της εποχής κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή. Ναι. Ή θα μπορούσαν να γίνουν καλά, δεν λέω εγώ ή κακά, δεν σας είπα. Δεν παίρνω στη διαδικασία. Απλά αναρωτιέστε ποιο είναι το στίγμα αυτή την περίοδο. Τι θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα, κύριε Μαϊτέ, πρέπει να ολοκληρώσω. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.